Είμαστε στο αμαξοστάσιο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, εδώ στην Πεντουράλη. Η απεργία στις 9 του Νοέμβρη πλησιάζει και θα συζητήσουμε με τον Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, για τους λόγους που και οι ίδιοι θα απεργήσουν. Θανάση, καλώς σε βρήκαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για ποιο λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες θα απεργήσετε στις 9? Οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν γιατί τα γενικά προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια, στα τρόφιμα, στη στέγαση που είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι, αν ψάχνουν για σπίτι, δεν μπορούν να βρουν είτε είναι πανάκριβα. Και είναι και τα ειδικά προβλήματα του χώρου, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Οι μειώσεις των μισθών συνολικά τα τελευταία 12 χρόνια έχουν φτάσει στο 50%. Είμαστε 2 χρόνια χωρίς ΣΟΕ. Οι προτάσεις που έρχονται για ΣΟΕ δεν δίνουν καμία αύξηση στο μισθό. Τα προβλήματα έξω είναι πάρα πολλά, τα λεωφορεία είναι παλιά. Έχουμε πάρα πολλές βλάβες. Δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε προσωπικό. Πολλές φορές η ίδια εταιρεία καλεί τους εργαζόμενους να δουλέψουν ως και 30 μέρες το μήνα για να μπορέσει να βγει αυτό το υποτυπώδες πρόγραμμα. Και όταν έρχεται η ώρα της απεργίας σας, θα παρατηρεί κανείς με ευκολία πως δεχόσαστε μια σφοδρή επίθεση από κυβέρνηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απεργίες κηρύσσονται παράνομες ή καταχρηστικές. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι τηρούν τις αποφάσεις που έχουν πάρει μέσα από γενικές συνελεύσεις. Δεν λυγίζουν σε αυτή την επίθεση που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, από τη μία, να μην μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, και από την άλλη, μας λένε δεν έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε μια κάτι, δηλαδή μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μισθό, ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τα παιδιά μας, μια καλύτερη υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν λίγες μέρες φέρανε νέο νομοσχέδιο για την υγεία, που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση στην εργατική τάξη στους εργαζόμενους. Οι αστικές συγκοινωνίες σας απασχολούν, διότι είστε εργαζόμενοι σε αυτές, απασχολούν και εμάς, διότι είμαστε επιβάτες. Ποια είναι η κατάσταση? Περιέγραψέ μας λιγάκι τι συμβαίνει. Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες θέλουμε τους επιβάτες δίπλα μας και τους θεωρούμε επιβάτες, όχι πελάτες όπως λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή η κυβέρνηση. Τους θέλουμε δίπλα μας γιατί και αυτοί ξυπνάνε στις 4-5 να πάνε για δουλειά όπως και εμείς. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, απαιτούμε να έρθουν νέα λεωφορεία σύγχρονα. Απαιτούμε πύκνωση δρομολογίων για να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός όπως ζήσαμε με τον κορονοϊό. Απαιτούμε καλύτερη συνολικά συγκοινωνία, η οποία λύνεται με 2-3 πράγματα. Αυτό είναι η αύξηση της χρηματοδότησης, οι προσλήψεις και η αγορά νέων οχημάτων και ανταλλακτικών.